Καλημέρα. Mm. Καλημέρα. 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 Μην δεν θέλω πολλά σήμερα. Όχι, Είναι... Να ξεκινήσουμε Είσαι με την. Είσαι είδη... κούκλο καταρχήν, θέλω να σου πω. Έτσι, με το t-shirt και τα. Α, θα Μια αρχίσουμε χαρά. τώρα. Λοιπόν, Είμαι, Είπαμε κάτι που δεν Η Ελένη κάνει κάτι να το πει. Η συσπήρωση που πρόσκειται στου ΣΥΡΙΖΑ έχει άνοδο σε έδρε. 100%. 100% έβγαλε δύο. Ναι. Αυτό είναι ένα μήνυμα Θέλω προς τη... να πω όμω ότι βγήκε και η Μαρία Αντωνιάδου. Είναι φίλη μου. Εγώ την αγαπάω. Η Μπορεί ιδεολογικά να είναι. Πρόσκειται Πέλατε στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία, Μπορεί να είμαστε αντίθετα. Ακριβώ. Αλλά εγώ την εκτιμώ και χάρηκα πάρα πολύ που. Καλή επιτυχία σε όλου. Είναι φίλη μα όλοι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα τώρα και Δεν αφορά τον κόσμο. Η ΕΣΥΑ δυστυχώ είναι σαν την ΕΦΕ τα τελευταία χρόνια. Είναι και χειρότερα. Τι είναι το ΕΦΕ. Σαν την ΕΦΕ, Τι είναι το ΕΦΕ, λέω. Το έχουμε ξεχάσει. Πάρτε τη σημερινή μέρα. Ναι. Και κρατήστε την. Διότι yeah. είναι σαν πρόβα εκλογών. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Είναι Παρασκευή, έχει ζέστη, θα έχει 35-36 βαθμού έξω. Ο κόσμο θέλει να φύγει να πάει για μπάνιο. Για κάποιου είναι και Δευτέρα <coughs> αιτία. <αλήθεια. coughs> Πάνω κάτω έτσι θα είναι η 7η Ιουλίου που θα ψηφίζουμε. Θα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο που θα έχει 32, 33, 35, 37. Είναι και 40. Θα θέλουμε όλοι να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Το ερώτημα είναι πόση αποχή θα έχει και ποιο θα τη χρεωθεί πιο πολύ. Συνήθω, συνήθως η αποχή πλήττει το δεύτερο, το συνήθως. χαμένο και ευνοεί το πρώτο και τον κερδισμένο. Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθε με τη διαφορά να φαίνεται πάνω κάτω εκεί που είναι στη Εντάξει, έχει μεγαλύτερη συσπήρωση. Ο, ο, ΣΥΡΙΖΑ τη συγκεκριμένη. Ε, όχι η θεαματική. Δεν όχι, όχι, Ελένη, τραπηκαν... είναι με βάση τι τελευταίε εκλογέ η συσπήρωση. Ε, δεν, είναι με το 2015. Τα... Η συσπήρωση εγώ. 88, ε, ε, 88. Ε, ένα, ένα είναι το άλλο. <σχερ> <σχερ> στα να το πω <σχερ> πώ είναι απλά. Επειδή ξέρουμε, είναι οι εκλογέ. Να έρθουμε σε εσά. Μα ρωτάτε κάθε μέρα. Προτάγατε πριν. Ποιο είναι πρώτο κόμμα, πώ είναι η διαφορά. Τώρα λίγοι ρωτάνε. Και αυτοί που ρωτάνε, ρωτάνε αν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Θέλω να πω ότι σε μια εκλογική μάχη η οποία δεν έχει διακύβευμα. Ξέρουμε τον νικητή. Ψάχνουμε όμω την αυτοδυναμία. Και είναι κρίσιμο μέγεθο αυτή η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία. Ναι, και Συμφωνώ δημοσκοπήσεις... αυτό, αυτό είναι το, το κρίσιμο ναι. και αυτό είναι το διακύβευμα. Και αυτή η αυτοδυναμία θα κριθεί σε τέτοια θέματα. Για παράδειγμα, οι δημοσκοπήσει τι δείχνουν, Δείχνουν ότι το κόμμα του Βαρουφάκη μπαίνει, αλλά δεν, αλλά δεν μπαίνει το κόμμα το του Βελόπουλου ή είναι οριακά. Αυτά είναι στι δημοσκοπήσει. Μπορεί να μπουν και οι δύο. Μπορεί να μείνουν και οι δύο απ' έξω. Από αυτό όμω θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η ομία, αυτοδυναμία. Η για να μην μπλέκουμε στα νούμερα, γιατί υπάρχει ένα τρόπο, αλλά θα σα μπερδέψω, σκεφτείτε ότι όσο πιο πολλά κόμματα με πιο μεγάλο ποσοστό κοντά στο 3% που είναι το όριο για να μπουν στη Βουλή, όσο πιο πολλά κόμματα μείνουν έξω από τη Βουλή κοντά στο 3%, τόσο πιο εύκολη είναι η αυτοδυναμία. Δηλαδή, αν μπει και ο Βελόπουλο και ο Βαρουφάκη. Είναι δύσκολη αυτό αυτοδυνάμια. Ή θα είναι οριακή, θα είναι, 150, Αν δεν μπουν και οι δύο, υπάρχει μέρο να βγάλει 165 βουλευτέ ο Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Αν μπει ο ένα, μπορεί να βγάλει 158, 157, 160, κάπω έτσι. Αλλά αν μπουν οι δύο, θα είναι. Έχει, δηλαδή μπορεί να χάσει την αυτοδυναμία για ένα-δύο βουλευτέ. Δηλαδή οριακά. οριακά. Ναι, ναι. να πούμε ε, για... ναι. Πάμε να στο Ρέγκλινγκ τώρα, αυτό ο είναι Ο Ρέγκλινγκ στέλνει ένα μήνυμα και έχω την αίσθηση το στέλνει στο Μητσοτάκι ότι κοιτάξτε να δείτε το 3,5% είναι αδιαπραγμάτευτο και κάνατε λάθο με το αφορολόγητο. Και το λέει και στο Μητσοτάκι. Γιατί και ο Μητσοτάκι το ψήφισε. Δεν το ψήφισε βέβαια στη Βουλή, αλλά ήταν υπέρ. Λοιπόν, η έχουμε ένα θέμα εκεί. <κυρλή> <κυρλή> η κάλπη θα βγάλει κυβέρνηση. Ούτε εμεί εδώ, ούτε οι δημοσκοπήσει, ούτε τίποτα. Άρα αυτά που λέμε τα λέμε με βάση την πρόβλεψη. Το κάνω τον πρόλογο για να πω σε αυτό που λε Ανάση ότι ό,τι λέει ο κάθε ρέγγλινγκ πια στο Μητσοτάκι απευθύνεται. Η Βουλή έχει κλείσει. Μέτρα, αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν. Ε, και οι Ευρωπαίοι ξέρουν γιατί πολιτικοί κάνουν ότι λε και μια κουβέντα προεκλογικά. Και τι έγινε. Όλοι λένε. Άρα τα μηνύματα πια είναι σε αυτόν ο οποίο κατ' εκτίμηση, θα είναι ο επόμενο πρωθυπουργό. Φαίνεται να έχει τον. Άρα το ό,τι λέει, λέει στο μυτσοτάκι πάει. Οι ξένοι Ελλάδα βλέπουν τώρα μεταξύ μα τη δουλειά του θέλουν να κάνουν, να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία αυτοί θεωρούν σωστά. Δεν λέω αν είναι σωστά ή δεν είναι και θέλουν να κάνουν τη δουλειά του. Το ίδιο κάνουν και με τον Τζίπρα. Το ίδιο θα κάνουν και με τον Μητσοτάκη. Δεν θα αλλάξει η στάση του ναι. θεαματικά. Από την άλλη μεριά, ότι υπάρχει μια προσδοκία, υπάρχει. Τα λεφτά στο χρηματιστήριο, τα καινούργια λεφτά που μπαίνουν, δεν είναι ο πακτολόγος των <κυκ> χρημάτων. Μπαίνει όμω Φρέσκο χρήμα στο χρηματιστήριο. Πολύ συγκρατημένα. Και στα ομόλογα έχουμε θεαματική πτώση. Σε παρακαλώ, τώρα με μιλάτε για... Και στα ομόλογα... Με τις μετοχέ έχει μια ευαισθησία η Έλενη, αλλά δεν θα επεκταθώ. Η ουσία πάντω είναι ότι τα σημάδια είναι θετικά και μοιάζει ξένοι επενδυτές να βλέπουν την Ελλάδα από λίγο πιο κοντά. Μέχρι όμω, το βλέπω την Ελλάδα Μέχρι να, Μέχρι να βγουν τα λεφτά από την τσέπη και να κουμπίσουν στη χώρα έχει πολύ μεγάλη διαδρομή. Το λέω για να μην νομίζουν όλοι ότι λύθηκαν τα προβλήματά μας και τελειώσαν. Όχι βλέπουν ω ξέρω, την Ελλάδα γιατί οι αποδόσει στα ομόλογα είναι πάρα πολύ καλέ. Πάνε... Δεν μπορώ πάντω να πω κι εγώ Άρα. κάτι. Ναι. Ότι ε, όντω φαίνεται ότι προφανώ προηγείται η Νέα Δημοκρατία και ότι θα έχει αυτοδυναμία. Το είπε στην αρχή ότι επειδή όμω οι είναι ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρουμε κανένα ε, πώ ε, μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό έχω ξαναπεί. Το είχε γράψει ε... ο Τζανεντάκο το 1984 στον τοίχο πίσω του. Έγραφε, γιατί υπήρχε πάντα το λάθο, είναι ο ψήφο ή η ψήφο. Ο άνθρωπο επειδή ξέρει ελληνικά και προσπαθούσε να μα μάθει, είχε γράψει μια μεγάλη επιγραφή πίσω ψήφος. από το γραφείο του: Η ψήφο είναι θηλυκή. Γι' αυτό και ευμετάβλητο. Συνέχισε. Λοιπόν, αυτό έλεγε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι. Μου κα... και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν τα σενάρια ποιοι θα είναι υπουργοί, ποιοι θα είναι... Εγώ λέω ότι πρέπει να περιμένουμε, όχι ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση, γιατί εγώ καταλαβαίνω από την κυρία Γεννηματά ότι θα σπε... και να μην έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σπεύσει να στηρίξει μία κυβέρνηση προκειμένου η χώρα έστω και με ψήφο, να... Έστω και με ψήφο να... ε... 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 ανοχής. Ανοχής, ακριβώς. Όμω δεν μπορεί να πάει αυτή η κυβέρνηση πιο ε, μακριά. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και άλλου είδου εξελίξει. Πάντα. Πώ εγώ... γίνεται να έχουμε. Ε, με ψήφο ανοχή. Με ψήφο ανοχή, ε, ε, Νίκο, μου. Ποτέ δεν το ξέρει. Τότε ο Μητσοδάκη θα ξανακάνει εκλογέ. Θα ξανακάνει μια απλή αναλογική και θα ξανακάνει πάλι εκλογέ. Ε, ε, αυτό, αυτό είναι που ναι, η χώρα αυτό πρέπει αυτό να, να, να αποφύγει. Τώρα, δηλαδή, να, να μην γελιόμαστε. Η, η οικονομία έχει πέντε πράγματα τακτοποιημένα. Πώ τακτοποιήθηκαν αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ, με το ότι μα μούρλανε στου φόρου. Και, και αυτό είναι και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι εύκολο. Είναι σαν το Χότζα. Ναι, τα βάζει, τα βάζει. Άλλο το... θέλω να πω. Γιατί το, έκανε, γιατί το έκανε αυτό, Γιατί είχε μια τετραετία. Πρέπει να υπάρξει καθαρό χώρο ναι. και για την επόμενη κυβέρνηση. Χώρο τετραετία ώστε να μπορέσει να κάνει τη δουλειά. Γιατί αλλιώ δεν γίνεται δουλειά. Αυτή η ιστορία κάθε χρόνο και κάθε 1,5 εκλογέ. Μακάρι να το έχει μια φύλιο. αυτοδυναμία, αν είναι πρώτο κόμμα Δημοκρατία. Το ξαναλέω αν είναι πρώτο, να έχει μια. Ε, ε θα είναι. Πρώτο κόμμα ασ... θα είναι. Τελειώσαμε αυτοδυ... μαζί. Αυτοδυναμία. Λοιπόν, παρασκευή. Παρασκευή. παρασκευή Καλά μπάνια, Καλά μπάνια την Κυριακή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια, Γεια σα. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Την Τρίτη, το ξέχασα.